τον τηλεθεατή που λέει γλύφεται. Δες ρε εσύ που είπες ότι γλύφονται την αστυνομία τον κόσμο και όχι την... και τα βάζουμε την αστυνομία. Δες. Βρε, δεν μας ενδιαφέρει ότι είναι. Τι είναι, τι είναι, συνδικαλιστές, σε θέλει είναι. Εδώ, εδώ κύριε, εδώ. Ότι είναι συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ αυτοί. Και τι κάνουν αυτοί, από πού προστατεύονται οι συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ. Τα γκλοπ που έχουν στο χέρι τους τι είναι. Συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ. Για πάτε τον κύριο Κομίνη τηλέφωνο. Συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ και συνεργάζονται με τα ΜΑΤ και κρατάνε γκλοπ. Και δίνουν κατευθύνσεις. Και μπαίνουν στη Βουλή. Και εγώ είμαι συνδικαλιστής. Θα με βάλουν στη Βουλή. Θα μου επιτρέπανε να μπω στη Βουλή άμα πήγαινα χτες. Τι λέει ο κύριος Κομίνης. Πάτε τον κύριο Κομίνη να τα πούμε. Πάρτε. Τελικά λέει δεν ασφαλείτε. Δεν ασφαλείτε η κουκουλεφέρη του επιμέχο βίντεο. Κύριε Κομίνη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κομίνη. Ο κύριος Κομίνης, συνδικαλιστής. Χρόνια συνεργαζόμαστε και μιλάμε. Δεν μου λέτε, αυτούς που βλέπουμε τώρα είναι συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ. Όχι, κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά δεν είναι από τα χθεσινά επεισόδια, είναι από τα προχθεσινά επεισόδια. Δεν ξέρω από πότε είναι, ναι, δεν ξέρω από πότε είναι. Είναι συνδικαλιστές. Ήταν πρώτοι συνδικαλιστές, βέβαια. Είναι συνάδελφοί μας, είναι 4 με 5 άτομα. Ήταν όντως συνδικαλιστές. Πρώτοι τώρα δουλεύουν στην αστυνομία. Ορίστε. Δουλεύουν τώρα στην αστυνομία. Όχι βέβαια κύριε Παπαδάκη. Όχι, είναι με συγχωρείτε, έχετε δει εσείς συνδικαλιστή να δίνει εντολές στα ΜΑΤ και να κρατάει, τον και να κρατάει τα γκλόπ στα χέρια και να τον επέμπνε και να του λένε ένα γόρι μου να ξεκουραστείς και να μπαίνει στο εσωτερικό της Βουλής. Αυτό είσαι συνδικαλιστής χρόνια τώρα και φίλος μου. Και μιλάω σε σένα σαν Γιώργος έτσι απέναντι σε ένα φίλο που χρόνια τα λέμε. Είναι Γιώργο... τώρα εικόνα συνδικαλιστή αυτή. Αυτό έδινε εντολές στην αστυνομία. Είμαι απέναντι στην αστυνομία κριτής όπως είναι όλος ο κόσμος. Τι είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Κομίνη. Είπα, είναι συνάδελφοι εργαζόμενοι. Ο άλλος που τον επάνε τσουβαλιαστό και τον εκτυπάνε και είναι και αυτός συνδικαλιστής, γιατί δεν τον πάνε με τον ίδιο τρόπο. Είναι ερώτημα και σε μένα, κύριε Παπαδάκη, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Τους ξέρετε, αν ξέρετε τα ονόματά τα, τα ονόματά τους, σας παρακαλούμε να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε ότι θέλω να μιλήσω μαζί, στον αέρα. Μ' ακούτε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Οικονομία, τους γνωρίζουμε αρκετά χρόνια. Τους ξέρω. Τι ρόλο παίζουν τους... αυτοί. Όπως το... επίσης και αυτός ο συνάδελφος με το άστρο τον Μπλουζάκη που τους οδηγεί πίσω. Ο οποίος ήταν και συνδικαλιστής. Που πάει μπροστά. Ναι. Αυτοί τι άνθρωποι είναι, κύριε Λιαγουρή. Κύριε Σόπολε, είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εκφραστεί μέσα από ένα συνδυασμό σύνδεσμο οδηγών, το αναφέρουν εκεί, περιλαμβάνουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι συνδυασμός είναι αυτός, έχει κάποια πολιτική κατεύθυνση, είναι κάποιου κόμματος κοινοβουλευτικού που στηρίζει. Όχι. Τι εννοείται, ανεξάρτητη τι είναι ας πούμε. Ακριβώς, εκφράζονται με τη μορφή των ανεξαρτήτων, αλλά σε κάθε περίπτωση επειδή είχαμε αρκετά επεισόδια σε κάθε πορεία που είχαμε και τη χρήση του πανό του συνδικάτου, είχαμε αποφασίσει να διακόψουμε και τις μοτοπορίες σε κάποια στιγμή, διότι είχαν ανεξέλεκτες προεκτάσεις. Περνάνε το πανό και φεύγανε και πηγαίνανε και κρατούσαν συστήματα δικό του τρόπο. Με αποτέλεσμα καθίστε να αποφύγουμε. Δεν καταλαβαίνουμε πρόεδρε. Σε αυτά τα σημεία ότι η συμπεριφορά μας και το πού συμμετέχουμε εμείς ως χώρος. Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνουμε. Λυπάμαι. Γιώργο. Κάτσε ένα λεπτό να καταλάβουμε. Παίρναν το πανό, λέει, και πηγαίνουν και λέγανε τη συνθήματα με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή, τι συνθήματα λέγανε με τον δικό του. Δεν το καταλαβαίνω. Ποιο είναι ο τρόπο με τον δικό του. Ναι, ποιο είναι ο δικό του τρόπο. Είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν μιλάω για τώρα τελευταία, κύριε Οικονομέα. Είχαν γίνει στο παρελθόν, είχαμε συμπεριφορές να παίρνουν το πανό του συνδικάτου και να πηγαίνουν να κινούνται με δικές τους αποφάσεις. Καλημέρα, ναι. Έχω μαζί μου, Γιώργο, έναν άνθρωπο. Είναι ο κύριος Οικονομίδης, γιατρός, ο οποίος βρίσκονταν και έζησε όλα αυτά που περιγράφεις, την κατάσταση όλη αυτή που δημιουργήθηκε μέσα στην πλατεία, μέσα στο μετρό και με την ιατρική έτσι, ιδιότητα. Το έζησε και μπορεί να μας μεταφέρει πραγματικά το τι συνέβη εδώ χθες. Καλημέρα, κύριε Οικονομίδη. Καλημέρα σας, κύριε Σαρή. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλημέρα και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Λοιπόν, το τι ζήσαμε χθες είναι απερίγραπτο. Από τη μία ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν κατέβει να διαδηλώσουν και διαδηλώσαν και οι οποίοι ξαναγύριζαν στην πλατεία παρά τις συνεχείς επιθέσεις των ΜΑΤ. Η ρήψη χημικών η χθεσινή ήταν ανεπανάληπτη, μου λένε. Από όσα έχω δει, γιατί κατεβαίνω πάρα πολλά χρόνια σε διαδηλώσεις, όσα χημικά έχω φάει σε όλη μου ζωή τα φάγαμε χθες. Νομίζω ισχύει για όλους.
αρκετοί ήταν... τραυματίες που είδατε κι εσείς και προσπαθήσατε να περιθάλψετε για την πλευρά. Από ό,τι λέγανε και οι συνάδελφοι στο ιατρείο του... της πλατείας Συντάγματος, είναι αρκετές δεκάδες, γύρω στα 500 άτομα που είχαν αναπνευστικά προβλήματα, συν ελαφρά χτυπήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο, ο οποίος υπέφερε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θάλαμος αερίων και το μετρό. Έτσι, και ο σταθμός και το του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 7 και 8 και 4 το βράδυ, μια δημιουργία των μάτων μπλε έκλεισε την έξοδο από την πλευρά του κήπου της οδού Αμαλίας, έτσι χωρίς κανένα λόγο. Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. Έκλεισε η έξοδος από όπου μπορούσε να βγει ο κόσμος από το σταθμό του μετρό. Ναι. Στις άλλες δύο εισόδους του μετρό, στις κεντρικές και στη Μεγάλη Βρετάνια, ρίχναν χημικά κοντά στις εισόδους. Επομένως, ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει. Τα αέρια φυσικά πηγαίνανε κάτω στο μετρό. Και τι εικόνα επικρατούσε κάτω. Κάτω ο κόσμος ήταν ψύχρεμος. Κατά καιρούς φώναζε συνθήματα έτσι για να παίρνει θάρρος. Ο κόσμος ήταν ψύχρεμος και περίμενε να σταματήσει η κατάσταση. Υπήρχε ο κόσμος ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο σταθμό του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί είχε μεταφερθεί το ιατρείο από την πλατεία Συντάγματος από τις 5-6 ώρα, όταν έπεσαν χημικά πια μέσα στο ιατρείο. Γίνανε 3-4 ρήψεις χημικών μέσα στο ιατρείο της πλατείας Συντάγματος. Ενώ υπήρχαν άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, υπήρχαν τραυματίες. Έγινε ρήψη και μέσα. Μέσα στο ιατρείο. Ναι. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ξέρετε, εγώ θα πω το εξής. Δεν θα σας πω ένα μπράβο γιατί δεν ψηφίσατε το μεσοπρόθεσμο, αλλά γιατί είσαστε συνεπείς. Και εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, συμφωνώ ή διαφωνώ με τις πολιτικές τους επιλογές ή τις επιλογές της ζωής τους, να συμφωνώ όταν είναι συνεπείς. Δηλαδή όταν κάποιος παίρνει μία απόφαση, όταν λέει ότι ξέρετε κάτι, αυτό είναι πάνω από τη συνείδησή μου, δεν θα πρέπει να κάνει κολοτούμπα. Όπως επίσης εκείνο το οποίο έχει ακουστεί για τη σωτηρία της πατρίδος, για τη σωτηρία της πατρίδος. Με ενοχλεί αφάνταστα. Χαίρομαι Παναγιώτη και χαίρομαι κύριε Κουρουπλή. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Χαίρομαι. Ιδιαίτερα που λέω ότι σας ενοχλεί και εσάς. Γιατί αν είχαμε σωτήρες δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ που φτάσαμε κύριε Κουρουπλή. Δεν έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός από σωτήρες. Γιατί ψηφίσατε όχι στο μεσοπρόθεσμο. Από αξιοπιστία έχει ανάγκη. Γιατί ψηφίσατε όχι κύριε Κουρουπλή. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, ήταν μια συνειδητή επιλογή που ήξερα ότι βεβαίως μπορεί να μην είχε το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε αν ήταν μια γενικότερη τοποθέτηση.